μου είπε κάποια φορά, μου λέει, ναι, ο Χριστός είπε, λέει, άμα σου δίνουνε μία στον αμάγουρο να γυρίζεις και το άλλο. Εννοώντας ότι αυτό είναι αδυναμία. Του λέω ναι, αλλά δεν ξέρεις τι είπε, άμα σου ξαναδώσουνε, τα χάσε. Λέει, τι είπε? Είπε, τιμωρείτε τους ατάκτους ή να μην υπεραίρονται. Με κοιτούσε. Λέω, είδες που δεν το ξέρεις αυτό? Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο χριστιανός δεν είναι, να το πω πολύ απλά, καρπαζωής πράκτορας, αλλά λειτουργεί με ευθύνη στη ζωή του. Και αγάπη δεν σημαίνει μόνο να χαϊδεύω, σημαίνει να δίνω και καμία. Πότε όμως? Εκεί που πραγματικά πρέπει. Άρα λοιπόν, αν κάποιος άνθρωπος, εκμεταλλευόμενος το συγγνώμη το δικό μας, π.χ. ξαναμπαίνει στο σπίτι μας και μας κάνει ανωκάτω, εμείς μεν, κοιτάξτε να δείτε, ένας άνθρωπος που έχει τέτοιας καταστάσεις, εάν το μελετήσετε σοφότερα, θα καταλάβετε και θα κάνετε με έναν άρρωστο άνθρωπο. Ο άνθρωπος που κάνει το κακό και το χαίρεται είναι άρρωστος, ταλέπορος, δυστυχισμένος. Έναν άρρωστο τον λυπόμαστε, δεν τον μισούμε, είναι αξιολύπητος και αξιοθρύνητος μερικές φορές. Αλλά από την άλλη μεριά, μπορώ να προφυλάξω τον εαυτό μου όταν όντως τον συγχωρώ από καρδίας, χωρίς δισταγμό. Βλέπω το κατάντημά του, γιατί είναι κατάντημα να θες να κάνεις κακό στον άλλον, δεν είναι ξυπνάδα. Αλλά από την άλλη μεριά όμως, ξεκαθαρίζω και λέω, με αυτόν τον άνθρωπο αρρώστησε, θα του δώσω και το αίμα μου ακόμα. Όμως δεν το θέλω να ξανάρθει στο σπίτι μου.